Η μαγεία ανήκει στο παρελθόν, αφού φαινομενικά πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι ασχολούνται πια μαζί της. Ή μήπως ξαναγεννιέται μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok. Ζούμε πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στην ψηφιακή εποχή, όπου τα πάντα μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αν νομίζετε πως σε αυτή τη νέα εποχή δεν χωράνε έθιμα, συστήματα ή παραδόσεις προηγούμενων αιώνων, τότε κάνετε λάθος. Γιατί φαίνεται πως η πρακτική μαγεία του 16ου αιώνα, καθώς και άλλες πρακτικές εσωτερισμού από αρκετούς αιώνες πιο πριν, αναβιώνουν και μεγαλώνουν σε δημοτικότητα σε πλατφόρμες όπως το TikTok. Εκεί έχει αναπτυχθεί και εξακολουθεί να αναπτύσσεται μια κοινότητα από νεαρούς αποκρυφιστές, ας τους πούμε έτσι γιατί ενδιαφέρονται για τα ζητήματα του εσωτερισμού, του αποκρυφισμού και του μυστικισμού, που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να δείξουν τις πρακτικές και τις ικανότητές τους. Στο εξωτερικό, αλλά πλέον και ευρύτερα, αυτή η απόκρυφη πλευρά του TikTok ονομάζεται WitchTok. Μια συγχώνευση λέξεων που πηγάζει προφανώς από τη λέξη witch, η οποία παραπέμπει στις μάγισσες του Μεσαίωνα, αλλά και το δεύτερο συνθετικό του τίτλου της πλατφόρμας. Το θέμα είναι ότι το TikTok είναι πλέον μια τεράστια πλατφόρμα η οποία απευθύνεται κυρίως σε κοινό νεαρής ηλικίας. Αν και τον τελευταίο καιρό η δημοτικότητά του αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εκεί, όπως γνωρίζετε, συναντάμε σύντομα βίντεο κάθε είδους και κάθε κατηγορίας. Όμως πρόσφατα διαπιστώθηκε πως η κατηγορία ή το hashtag WitchTok έχει συνολικά σχεδόν 19 δισεκατομμύρια προβολές. Στα σύντομα βίντεο WitchTok οι δημιουργοί ανεβάζουν απόκρυφες πρακτικές και αναφέρουν πως μπορεί μέσα από το υπερφυσικό και το μυστικισμό η ζωή του ατόμου να γίνει λίγο καλύτερη. Το TikTok, που κυρίως έχει γρήγορα βίντεο, έχει αναδιαμορφώσει και τη μαγεία ή τις πρακτικές αυτές που εμφανίζονται σε βίντεο WitchTok. Για παράδειγμα, υπάρχουν ξόρκια τύπου Wicca ή παγανισμού με τη χρήση των γεριών, tutorials για την ενεργειακή χρήση των κρυστάλλων αλλά και των βοτάνων και φυσικά η ευρεία χρήση της τράπουλας ταρό. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα πράγματα που θα συναντήσει κανείς σε ένα βίντεο WitchTok. Στην ουσία μιλάμε για την παλιά πρακτική μαγεία, η οποία ζει την ψηφιακή της αναβίωση. Υπάρχουν μάλιστα και διαδραστικά βίντεο WitchTok, τα οποία προφανώς προσελκύουν ακόμη περισσότερο το θεατή, κυρίως με την τράπουλα ταρό ή ενός συγκεκριμένου πίνακα Ouija που χρησιμοποιείται με την βοήθεια ενός κρυστάλλου, ο οποίος κρέμεται από πάνω και δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις των θεατών ή και του δημιουργού του βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια μεγαλώνει και η αλληλεπίδραση των χρηστών και έτσι οι δημιουργοί κερδίζουν δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους, αφού οι άνθρωποι που παρακολουθούν τέτοιου τύπου βίντεο γατζώνονται και θεωρούν πως με κάποιο τρόπο θα τους βοηθήσει στην καθημερινή του ζωή ή θα τους δώσει απαντήσεις για κάποιο προβληματισμό. Υπάρχουν άνθρωποι μάλιστα που τους λένε πως κάποια υπερφυσική δύναμη ή η μοίρα ίσως τους έκανε να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο και άρα είναι γραφτό να ακολουθήσουν τον οποιοδήποτε WitchToker. Όπως είπαμε και πριν όμως, όλα στο WitchTok γίνονται γρήγορα και σε σύντομη μορφή. Έτσι, οι πρακτικές διαβάσματος ταρό για παράδειγμα δεν αφορούν όλη την τράπουλα, αλλά περιορίζονται σε 2, 3 ή 4 κάρτες, ώστε να βγει τελικά κάποιο μήνυμα προς το θεατή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι μάγισσες του WitchTok χαράζουν τα σύμβολα στα χεριά με γρήγορο τρόπο, μεταφέροντας γρήγορα τις πληροφορίες στο θεατή, σε αντίθεση με την παραδοσιακή εφαρμογή των εσωτερικών συστημάτων, οι οποίες απαιτούν γνώσεις πρώτα απ' όλα και χρόνο. Η ερώτηση εδώ είναι για ποιο λόγο είναι τόσο δημοφιλή τα WitchTok βίντεο σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ποιες είναι οι απαντήσεις που ψάχνει ο κόσμος, και μάλιστα σε ένα online περιεχόμενο, σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης? Τα ξόρκια που αφορούν το WitchTok φαίνεται να αφορούν την αγάπη, τα χρήματα, την υγεία και την ευεξία, αλλά και την εκδίκηση, κυρίως κάποιου παλαιότερου αγαπημένου προσώπου. Αυτός μάλλον ήταν και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο τα βίντεο WitchTok έγιναν τόσο δημοφιλή σε πολύ κόσμο, αλλά και η υπάρχουσα αναβίωση του λεγόμενου New Age, που είναι δημοφιλές ούτως ή άλλως σε νεαρότερες ηλικίες. Οπότε αυτά τα Witch Talk βίντεο φτάνουν και σε κόσμο που ουσιαστικά δεν ασχολήθηκε ποτέ και ίσως να μην ασχοληθεί και στο μέλλον με την πρακτική μαγεία. Η ζωή, βλέπετε, είναι άδικη για πάρα πολλούς ανθρώπους και γίνεται συνεχώς πιο δύσκολη. Και έτσι, πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να βγει από αυτά τα διέξοδα μέσα από τον εσωτερισμό, τον αποκρυφισμό, αλλά και τη μαγεία σε πρακτικό κιόλας επίπεδο. Μέσα σε αυτή την υποκουλτούρα του TikTok, των ψηφιακών μαγισσών δηλαδή, ας τις ονομάσουμε έτσι, υπάρχουν πολλών ειδών συστήματα. Αφού μπορεί κανείς να συναντήσει οπαδούς του παγανισμού και της Wicca, ανθρώπους που εξασκούν τη σολομονική μαγεία, δαιμονολάτρες και πολλά ακόμη. Και όπως είναι λογικό, και μάλιστα συμβαίνει σε κάθε σχεδόν δημοσίευση που υπάρχει στο διαδίκτυο, πάντα θα βρεθούν και οι άνθρωποι που μισούν κάθε τέτοια πρακτική. Υπάρχουν οι θρήσκοι άνθρωποι, αρκετοί εκ των οποίων είναι φανατισμένοι και άρα επιτίθενται σε κάθε τέτοια πρακτική εσωτερισμού, φυσιολατρίας, μαγείας, μυστικισμού, όπως θέλετε πείτε το, και πιστεύουν πως κανείς δεν πρέπει να εξασκεί τέτοιου είδους πρακτικές γιατί είναι επικίνδυνες για το ανθρώπινο είδος και άρα εξυπηρετεί τις δυνάμεις του κακού. Στη συνέχεια υπάρχουν οι σκεπτικιστές, εκείνοι που υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την επιστημονική σκέψη και το ρασιοναλισμό. Άρα επιτίθονται προφανώς σε οτιδήποτε σχετίζεται με τον εσωτερισμό, τη μαγεία και τον αποκρυφισμό. Υπάρχει όμως και μια ιδιάζουσα τρίτη κατηγορία, η οποία έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό της λεγόμενης απόκρυφης αναζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ο τέλειος σε εισαγωγικά αποκρυφιστής, εκείνος που λαμβάνει τον εσωτερισμό, τον μυστικισμό και τον αποκρυφισμό τόσο σοβαρά στη θεωρία και την πράξη, κατανοώντας με ένα δικό του τρόπο την πολυπλοκότητα του κάθε εσωτερικού συστήματος αλλά και των τελετουργικών του, όπως επίσης και τις οποιασδήποτε αν υπάρχουν φιλοσοφικές προεκτάσεις του εκάστοτε εσωτερικού συστήματος. Αυτό εννοείται πως τον κάνει πολέμιο των βίντεο WitchTok, στα οποία εμφανίζεται όταν αυτά τα βίντεο παραπλανούν ή παραπληροφορούν σε σχέση με μια πρακτική ή ένα ολόκληρο ακόμη μαγικό σύστημα, προσπαθώντας να διορθώσει τους δημιουργούς των βίντεο, φλεξάροντας, ας το πούμε έτσι, γιατί ούτως ή άλλως συζητάμε για μια νεανική πλατφόρμα όπως το TikTok, φλεξάροντας λοιπόν τις απόκρυφες και εσωτερικές γνώσεις του. Το ζήτημα εδώ όμως είναι το εξής. Αφού η πλατφόρμα του TikTok είναι γεμάτη από κοινό νεαρής ηλικίας, τότε πόσο επικίνδυνες μπορούν να γίνουν οι πρακτικές που εμφανίζονται σε βίντεο WitchTok? Η αλήθεια είναι πως ίσως από πρακτικής άποψης να μην είναι και τόσο επικίνδυνα, αφού η εκάστοτε πρακτική δεν παρουσιάζεται λόγω χρονικού περιθωρίου και περιορισμού με κάθε λεπτομέρεια. Είτε αυτή αφορά τα ταρό, είτε το χάραγμα απόκρυφων συμβόλων στα κεριά, είτε τις επικλήσεις που γίνονται μέσω κρυστάλλων και ενός πίνακα Ouija. Αυτό που όμως ίσως αποδειχθεί επικίνδυνο είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μικρών παιδιών για τον αποκρυφισμό, την πρακτική μαγεία και ίσως σε ακραίες περιπτώσεις, ποιος ξέρει, και τη δαιμονολατρεία. Γιατί στην εποχή που σχεδόν όλοι διαθέτουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι ανεξαιρέτως είναι να προστατέψουμε τα παιδιά από τυχόν τραυματικές πληροφορίες κάθε είδους, αλλά και επικίνδυνες ίσως μόδες που εκείνα λόγω ηλικίας κυρίως αδυνατούν να καταλάβουν. Εσείς τι γνώμη έχετε για την ψηφιακή χρήση της πρακτικής μαγείας? Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχνάτε, όσοι ενδιαφέρεστε για την εναλλακτική αναζήτηση, το ανεξήγητο, το παράξενο και το μεταφυσικό, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή πατώντας και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τα νέα επεισόδια του καναλιού, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα κάθε εβδομάδα, και μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το Weirdo.gr, την επίσημη σελίδα του καναλιού, αφού εκεί ανεβαίνουν άρθρα της αναζήτησης που δεν γίνονται επεισόδια σε αυτό το κανάλι, καθώς και πολλά παράξενα νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.